Διαδίκτυο και εκφοβισμός. Διαδίκτυο και εκφοβισμός. Όταν θα λέγαμε μια από τις κακές εκδοχές της πραγματικότητας περνάει και στο διαδίκτυο. Ναι, στον κόσμο του διαδικτύου, όπου πραγματικά τότε υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα φαίνεται καθαρά από τα νούμερα, που ένας στους τρεις ή ένας στους τέσσερις, ανάλογα με την έρευνα, πάντως τα ποσοστά ποικίλουν από το 30%, 33% μέχρι το 25% περίπου, έχει υπάρξει θύμα του διαδικτυακού εκφοβισμού. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι τα άτομα τα οποία πέφτουν περισσότερο θύματα είναι αγόρια, άντρες, ηλικίας περίπου 19-20 ετών. Πιθανότεροι δράστες, όσο και αν μας φανεί παράξενο, είναι τα κορίτσια. Και αυτό μάλλον αντιστρέφει τους όρους του παραδοσιακού εκφοβισμού. Μάλλον αυτό φαίνεται τουλάχιστον από κάποιες έρευνες, οι οποίες είναι εν εξελίξη, γιατί όπως καταλαβαίνετε το φαινόμενο είναι εν εξελίξη. Ούτως ή άλλως από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία και εμείς σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία του να το μελετήσουμε όσο είναι δυνατόν. Το κινητό προφανώς είναι και το συνηθέστερο μέσο. Ενώ κάτι άλλο το οποίο δυστυχώς ισχύει και στον παραδοσιακό εκφοβισμό είναι ότι σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, συγκεκριμένα άνω του 50%, 52%, τα θύματα δεν μιλούν ποτέ στους γονείς τους, στους οικείους τους, παραμένουν μέσα σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη, δυστοπική για όλους. Από εκεί πέρα και σίγουρα είναι μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά προβληματική. Λοιπόν, Νίκο, να δούμε τώρα τι περιλαμβάνει ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Ναι. Θα λέγαμε ότι είναι ένα. Περιλαμβάνει ουσιαστικά όλο τον κόσμο του διαδικτύου, έτσι. Άρα λοιπόν περιλαμβάνει τι πειράγματα, προσβλητικές φήμες, σχόλια τα οποία μπορεί να υπάρξουν. Και προσέξτε, υπάρχουν σχόλια τα οποία μπορεί να ταξιδέψουν από τη μια άκρη της γης στην άλλη άκρη της γης. Και αυτό το κάνει ιδιαίτερο και αρκετά δύσκολα αντιμετωπίσιμο, θα λέγαμε. Απαξιωτικά μηνύματα τα οποία μπορούν να κυκλοφορήσουν. Σίγουρα από εκεί και πέρα δυσφήμιση σε διάφορους τρίτους, μέσω προφανώς του διαδικτύου, μέσω των blogs, δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων, προσωπικών φωτογραφιών. Δυστυχώς στο Ηράκλειο είχαμε παρόμοιες καταστάσεις, προσωπικές φωτογραφίες, ή άτομα σε προσωπικές στιγμές τα οποία με κάποιο τρόπο βιντεοσκοπήθηκαν και από εκεί και πέρα υπάρχει διάχυση στο διαδίκτυο μέσω κάποιων άλλων παιδιών. Από εκεί και πέρα το σίγουρο είναι ότι κάποιος υποκλέπτει υλικό, το αναρτά στο διαδίκτυο, ο έφηβος ειδικά, ο οποίος αντιμετωπίζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα συγκεκριμένο, η κατάσταση, γελιοποιείται, ντρέπεται, καταστρέφεται και όπως καταλαβαίνετε στιγματίζεται, πέφτει η αυτοπεποίθησή του. Το σίγουρο όμως είναι, και αυτό οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε, είναι ότι υπάρχουν ειδικά για τη διακίνηση φωτογραφιών προσωπικών, υπάρχουν νομικές κυρώσεις. Και αυτό είναι ξεκάθαρο να το πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι δηλαδή και τόσο αθώο όλο αυτό το παιχνίδι. Και όποιος μπαίνει στη διαδικασία όταν το κάνει, πρέπει να το έχει πάντα στην πίσω πλευρά της σκέψης του. Είμαστε όλοι εν δυνάμει θύματα και φύτες ή υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των φυτών? Ναι, ξέρεις Μέρη, αυτό είναι το χαρακτηριστικό στο διαδικτυακό εκφοβισμό. Στο ότι τελικά τα θύματα και οι φύτες τις περισσότερες φορές, τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι ίδιοι. Δηλαδή τα θύματα γίνονται θύτες και οι θύτες γίνονται θύματα. Γιατί? Είναι χαρακτηριστικό ότι στον παραδοσιακό εκφοβισμό κάποιος πρέπει να έχει κάποια στοιχεία, να έχει ένα σωματότυπο, για παράδειγμα, λίγο πιο μειώδη σε σχέση με κάποιον άλλον, ούτως ώστε να μπορέσει να χτυπήσει τον άλλον, ούτως ώστε να μπορέσει να πιέσει τον άλλον ή να είναι λίγο πιο κοινωνικός. Εδώ αρκεί να έχει μια καλή γνώση του διαδικτύου και να εμφανίσει τον καλύτερο του εαυτό μέσα από το διαδίκτυο. Άρα λοιπόν και οι έρευνες δεν κατηγοριοποιούν κατά ανάγκη σε θύτες και σε θύματα. Γιατί πολύ απλά τα θύματα, όπως είπαμε, γίνονται θύτες και οι θύτες γίνονται θύματα. Μάλιστα, έχει φανεί από έρευνες ότι η εμφάνιση του σχολικού εκφοβισμού πριν από την αρχή της χρονιάς ή στην αρχή της χρονιάς σε ένα σχολείο φαίνεται ότι πυροδοτεί το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε 30% στους θύτες και σε 30% επίσης στα θύματα. Δηλαδή, ένας θύτης ενός εκφοβισμού, παραδοσιακού εκφοβισμού, κατά 30% θα γίνει και θύμα ή αντίστοιχα θα περάσει και στον διαδικτυακό εκφοβισμό. Το σίγουρο είναι ότι τα άτομα τα οποία λειτουργούν ως θύτες, έχουν και αυτά κυρίαρχες προσωπικότητες, έχουν πολύ μικρή ενσυναίσθηση, είναι άτομα τα οποία δεν καταλαβαίνουν και, ξέρεις, και η απόσταση δεν βοηθάει ούτως ώστε να καταλάβω το τι τραβάει ο άλλος. Ναι. Όταν με κάποιο τρόπο του εξασκώ bullying κάθε μέρα, τον βλέπω κάθε μέρα, έχω πιθανά τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο να ευαισθητοποιηθώ, να καταλάβω τι τραβάει, να καταλάβω τι αισθάνεται, να καταλάβω πόσο ζορίζεται ο άλλος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως στο διαδικτυακό εκφοβισμό, τα πράγματα, επειδή ο άλλος μπορεί να βρίσκεται στην άλλη άκρη της γης, στην άλλη άκρη της Ευρώπης, τότε λοιπόν πολύ απλά δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν υπάρχει δυνατότητα ούτως ώστε κάποιος να ευαισθητοποιηθεί για κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι οι θύτες έχουν υπάρξει θύματα
κακοποίησης και οι ίδιοι. Θύματα κακοποίησης, ενδοοικογενειακής πολλές φορές κακοποίησης και προσπαθούν κατά αυτόν τον τρόπο να βγάλουν όλο αυτό το θυμό τον οποίο έχουν σωρεύσει από την απόρριψη την οποία πιθανά έχουν πάρει από το οικογενειακό τους περιβάλλον, μέσα από το πληκτρολόγιο του διαδικτύου. Είναι το σίγουρο, ανώνυμο. Είναι ανώνυμο, είναι στην άλλη άκρη της γης, άρα λοιπόν πολύ απλά δεν έχουμε τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο να επέμβουμε, θα λέγαμε. Και κάτι άλλο επίσης χαρακτηριστικό, ξέρεις Μέρη, είναι ότι εκτός από ανώνυμο είναι ότι έχει πολλές φορές λίγους παρατηρητές. Δηλαδή οι παρατηρητές, οι οποίοι τις περισσότερες φορές έχουμε τη δυνατότητα στον παραδοσιακό εκφοβισμό να τους ευαισθητοποιήσουμε, ούτως ώστε ή το δυνατόν να μαζέψουν εντός εισαγωγικών το θήτη, στο διαδικτυακό εκφοβισμό, επειδή δεν υπάρχουν συνήθως παρατηρητές, ειδικά στις πιο σκληρές μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού, ο άλλος για παράδειγμα μπορεί να βρίσκεται στην Ινδονησία και να εξασκεί εκφοβισμό σε κάποιον άλλον ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική. Άρα λοιπόν εκεί ο παρατηρητής είτε δεν υπάρχει, είτε είναι πολύ ανώνυμοι και εναλλάσσονται μεταξύ τους, άρα δεν μπορούμε με κάποιο τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε παρατηρητές, οι οποίοι με κάποιο τρόπο να πιέσουν το θήτη, ούτως ώστε να σταματήσει την ιδεχθή πράξη του ουσιαστικά. Έτσι. Άρα, Νίκο, τώρα αυτές είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στο παραδοσιακό και διαδικτυακό εκφοβισμό, ή υπάρχουν κι άλλες? Ναι, ουσιαστικά αυτές είναι οι διαφορές. Από εκεί και πέρα, το σίγουρο είναι ότι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, ότι υπάρχουν πολύ συχνά παθολογίες, υπάρχει παθολογία στον διαδικτυακό εκφοβισμό, όπως ίσως και στον παραδοσιακό εκφοβισμό, όπου μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, κατάθλιψη, σε μεγαλύτερα ποσοστά όμως σε σχέση με τον παραδοσιακό εκφοβισμό. Δηλαδή, ο θήτης είναι εν δυνάμει πιο συχνά καταθλιπτικός στον διαδικτυακό εκφοβισμό σε σχέση με τον παραδοσιακό εκφοβισμό. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει εξάρτηση, αλλά το σίγουρο είναι ότι εδώ υπάρχει εξάρτηση από το διαδίκτυο. Άτομα δηλαδή τα οποία είναι εξαρτημένα από το διαδίκτυο, προφανώς το καταλαβαίνουμε, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να γίνουν θύτες είτε θύματα του διαδικτυακού εκφοβισμού. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, το κοινό είναι πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιο το κοινό ουσιαστικά. Υπάρχει ψευδέστηση ασφάλειας, το ότι εγώ μπορεί να κάθομαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο, να βρίσκομαι σε μια άλλη χώρα και να εξασκώ bullying σε σένα, ο οποίος βρίσκεται σε μια άλλη ήπειρο ολότελα. Άρα λοιπόν αυτή η ασφάλεια, ψευδέστηση ασφάλειας ακριβώς, γιατί όπως λέγαμε και προηγουμένως, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να βρει τα ίχνη του συγκεκριμένου εκφοβιστή θήτη και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο να τιμωρηθεί ο θήτης. Και προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν υπάρχει η δυσαναλογία αυτή μεταξύ του θήτη και του θύματος, για παράδειγμα στον παραδοσιακό εκφοβισμό, το θύμα είναι ένα άτομο το οποίο μπορεί να έχει κάποια δυσλειτουργία στο σώμα του, να είναι πιο κοντό, να έχει κάποια προβλήματα, τα οποία με κάποιο τρόπο το στοχοποιούν, ούτως ώστε να λειτουργήσει ως θύμα. Στον διαδικτυακό εκφοβισμό, ο συγκεκριμένος, κάλλιστα, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως θήτης, έτσι. Άρα, λοιπόν, ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο το κάνει ακόμα περισσότερο δύσκολο όλο το πρόβλημα, περίπλοκο όλο το πρόβλημα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, να το λύσουμε. Υπάρχουν τύποι θητών? Ξέρεις, υπάρχουν κάποιες μελέτες τελευταία, οι οποίες έχουν μιλήσει για 4 ξεκάθαρους τύπους θητών, αλλά ωστόσο θα έλεγα ότι ξεκάθαρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι κάποιος ανήκει στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη κατηγορία. Η πρώτη, έτσι ακούγεται και λίγο χαριτωμένος, ότι τέλος δεδομένου το ότι μας έρχεται πάντα από αγγλικά, έτσι, από αγγλική βιβλιογραφία, λέγεται εκδικητικός άγγελος. Είναι ουσιαστικά αυτός ο οποίος αναζητά τη δικαιοσύνη μέσα από λάθη τα οποία έχουν γίνει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί με ένα δικό του ιδιαίτερο, προφανώς όχι και τόσο λογικά, σωστό τρόπο τέλος πάντων, να αποδώσει δικαιοσύνη για λάθη τα οποία έχουν γίνει είτε σε αυτόν είτε σε κάποιους άλλους. Το δεύτερο είναι ο λεγόμενος πεινασμένος για δύναμη, πάντα, όπου εδώ μιλάμε ότι είναι ο θήτης ο οποίος μοιάζει περισσότερο με τον παραδοσιακό εκφοβιστή. Δηλαδή είναι ο θήτης ο οποίος ουσιαστικά αναζητάει έλεγχο, εξουσία, αναζητάει και αναγνώριση. Επόμενη κατηγορία, τρίτη κατηγορία, είναι η λεγόμενη κατηγορία κακά παιδιά, τα οποία ουσιαστικά εκφοβίζουν λόγω του ότι είτε βαριούνται περισσότερο, είτε έχουν κατάθλιψη και προσπαθούν όλη αυτή τη δυσκολία την οποία τα ίδια αισθάνονται να την περάσουν με κάποιο τρόπο μέσω του διαδικτύου στο θύμα ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη του υπολογιστή. Από εκεί και πέρα, η τέταρτη κατηγορία είναι ο απρόσεκτος εκφοβιστής, είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πρόσεξε και μπήκε σε κάποιες καταστάσεις εκφοβισμού, είναι η πιο ελαφρά εκδοχή ουσιαστικά του εκφοβιστή και θα λέγαμε ότι είναι μια εκδοχή εκφοβιστή η οποία δεν
αντιμετωπίζει συνήθως προβλήματα γιατί ουσιαστικά όπως μπαίνει, βγαίνει. Δηλαδή το κάνει απρόσεκτα και δεν παραμένει. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος το κάνει επί τούτου. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος δηλαδή ουσιαστικά λειτουργεί σαθή της συστηματικά. Μάλιστα. Τεχνητή νοημοσύνη και εκφοβισμός. Υπάρχει σχέση, υπάρχει διασύνδεση, Νίκο? Ναι, τεχνητή νοημοσύνη. Θα λέγαμε ότι ξέρεις, η τεχνολογία ούτως ή άλλως προσφέρει από εκεί πέρα εκπληκτικές δυνατότητες. Κάποιοι προφανώς τη χρησιμοποιούν για να προκαλέσουν καλό, κάποιοι άλλοι τη χρησιμοποιούν για να προκαλέσουν κακό. Το σίγουρο είναι ότι τα επόμενα χρόνια, όπως προχωράμε, η τεχνική νοημοσύνη ουσιαστικά θα μας δώσει ένα όπλο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους εκφοβιστές. Ωστόσο, δίνει και ένα άλλο όπλο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη διάχυση του φαινομένου κακόβουλα. Άρα λοιπόν εξαρτάται από το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Το σίγουρο είναι ότι όταν ένα ρομπότ, και το λέμε για παράδειγμα, μπορεί και εκφοβίζει, ένα ρομπότ το οποίο το κάνει ίσως ακόμα μέχρι σήμερα περισσότερο άγαρμα. Δηλαδή, τι κάνει το ρομπότ ουσιαστικά? Ένα ρομπότ το οποίο κάνει πολλές κακές δημοσιεύσεις κατευθείαν για ένα άτομο. Είναι αμήλικτο, δηλαδή κατευθείαν επιτίθεται στο άτομο. Ήδη από τις πρώτες δημοσιεύσεις επιτίθεται, ενώ συνήθως ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να εκφοβήσει διαδικτυακά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζεται και σιγά σιγά αρχίζει να εκφοβίζει. Το ρομπότ είναι κατευθείαν αμήλικτο. Μέχρι τώρα λέμε. Γιατί από εκεί και πέρα, σε κάποια χρόνια, νομίζω ότι σίγουρα θα εξελιχθούν και τα ρομπότ ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε να μπορέσουν να κάνουν διαδικτυακό εκφοβισμό πολύ πιο συγκεκριμένα, πολύ πιο συντονισμένα και πολύ πιο καλά. Μέχρι τότε, ξέρετε, αυτό καλά, το οποίο μας μένει τουλάχιστον. Εισαγωγικό, καλά. Βεβαίως. Μέχρι τότε, αυτό το οποίο μας μένει, ξέρετε, είναι κάποιες χαριτωμένες εικόνες και βίντεο, τα οποία τα βλέπουμε με κάποιους πολιτικούς αρχηγούς, όπου κάποιος λέει κάποια κατάληπτα λόγια, κάποιος άλλος μπορεί να είναι ντυμένος περίεργα και όλοι γελάμε, χωρίς να γνωρίζουμε όμως ότι ίσως μετά από κάποια χρόνια στη θέση των πρωταγωνιστών αυτών των βίντεο, ίσως βρισκόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί και θα έλεγα ότι πρέπει να γνωρίζουμε αρκετά πράγματα, δυστυχώς. Και σε αυτή την περίπτωση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες πιθανά θα τις βιώσουν κάποια άτομα των αμέσως επόμενων γενεών, ίσως, έτσι. Τώρα, αν ένα παιδί είναι θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, πώς θα το καταλάβουμε εμείς, τι σημάδια θα μας δώσει? Είναι τα κλασικά σημάδια που βλέπουμε όπως και στον παραδοσιακό εκφοβισμό? Ναι. Θα λέγαμε ότι είναι τα κλασικά σημάδια, αλλά είναι και σημάδια τα οποία έχουν άμεση σχέση επίσης και με την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Το δυστύχημα, ξέρεις Μέρη και Μπάμπη, είναι ότι όλα αυτά τα σημάδια είναι σημάδια τα οποία τις περισσότερες φορές αφορούν γενικότερα και μια φυσιολογική, εντός αγωγικών φυσιολογική, ανάπτυξη της εφηβείας. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ένα παιδί να είναι κλειστό, επειδή είναι στην εφηβεία. Αντίστοιχα, ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι κλειστό ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο, είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να εκφοβίζεται διαδικτυακά. Ένα παιδί το οποίο να μην θέλει να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του για κάποιο χρονικό διάστημα. Ένα παιδί επίσης το οποίο να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που το χρησιμοποιούσε. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει μειωμένη σχολική απόδοση. Απότομα μειωμένη σχολική απόδοση. Ένα παιδί το οποίο αποσύρεται από τις επαφές, από τα μέλη γενικότερα της οικογένειάς του και από τους φίλους. Ένα παιδί το οποίο γενικότερα αλλάζει την οθόνη ή κλείνει την οθόνη όταν κάποιος προσπαθεί να το πλησιάσει και να δει τι βλέπει μέσα στην οθόνη. Ένα παιδί το οποίο χρησιμοποιεί την οθόνη, τον υπολογιστή, οποιαδήποτε ώρα της νύχτας και ιδιαίτερα ώρες οι οποίες είναι πολύ αργά τη νύχτα από εκεί και πέρα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέμε ότι ο διαδικτυακός εκφοβισμός σίγουρα δεν έχει σύνορα και τις περισσότερες φορές σχετίζεται με την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Δηλαδή, δυστυχώς, παιδιά τα οποία είναι εξαρτημένα από το διαδίκτυο είναι παιδιά τα οποία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πέσουν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού ή ακόμα και να γίνουν θύτες διαδικτυακού εκφοβισμού, όπως είπαμε και προηγουμένως, μέσα από αυτή τη διαδικασία όπου τα θύματα ταχύτατα γίνονται θύτες σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, τώρα Νίκο, πάμε και στην ερώτηση που φαντάζομαι ότι έχουν στο μυαλό τους πολλοί τηλεθεατές. Πώς πρέπει να αντιδράσουν οι γονείς? Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, πώς πρέπει να αντιδράσουν οι γονείς? Καταρχήν τα απειλητικά μηνύματα, τα οποία πρέπει να αποθηκευτούν. Όπως είπαμε και προηγουμένως, τα πάντα έχουμε τη δυνατότητα να τα αλλιεύσουμε μέσα από το διαδίκτυο και όχι προφανώς να τα διαγράψουμε. Ζητούμε βοήθεια από κάποιο φορέα. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι αντίστοιχα μπορούν να μας δώσουν βοήθεια. Ηλεκτρονικό έγκλημα και πολλοί άλλοι φορείς. Το SafeLine. SafeLine, ακριβώς. 1056 του χαμόγελου. Ακριβώς. Αποκλείουμε όλες αυτές τις επαφές, οι οποίες επαφές εκφοβίζουν το mail ουσιαστικά του θήτη.
Αν ο θήτης είναι γνωστός και μπορεί να συμβεί αυτό μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με, αυτό που, με τη διαδικασία που λέγαμε ότι ο παραδοσιακός εκφοβισμός να εξελιχθεί σε διαδικτυακό εκφοβισμό, τότε να ειδοποιήσουμε τους γονείς ή το σχολείο. Να εμπλέξουμε δηλαδή τους γονείς και το σχολείο. Από εκεί και πέρα, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Προφανώς, αν όλο αυτό έχει αποτύπωμα στον ψυχισμό του ίδιου του παιδιού, αν μιλάμε δηλαδή για μικρή ηλικία και έχει αποτύπωμα στον ψυχισμό του παιδιού, τότε νομίζω ότι η επίσκεψη σε κάποιο ειδικό της ψυχικής υγείας, ψυχολόγο-ψυχίατρο, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που δυνητικά θα μπορούσε να είναι και κατάθλιψη. Άρα λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να το έχουν οι γονείς κατά νου. Και προφανώς είναι μια κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεται, πρέπει να μιλήσουν, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε στο ότι και στον διαδικτυακό εκφοβισμό η σιωπή δεν είναι χρυσός, αλλά η σιωπή είναι συνενοχή τις περισσότερες φορές. Και άρα λοιπόν αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε, ούτως ώστε αυτό το 52% των παιδιών τα οποία δεν μιλούν ποτέ για τον εκφοβισμό τον οποίο δέχτηκαν, διαδικτυακό εκφοβισμό τον οποίο δέχτηκαν, να το κάνουμε πολύ μικρότερο ποσοστό ή το δυνατόν να το μηδενίσουμε. Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει το σπάστε τη σιωπή. Ακριβώς. Μίλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Θα πάμε στις διαφημίσεις, ωστόσο εσύ φέρε κινητό να δούμε φωτογραφίες. Μην νομίζω θα φύγεις έτσι. Δεν την κλειτώνεις έτσι εύκολα. Θέλω να δω Βόρειο Σέλλας. Πάμε. Πάμε διαφημίσεις.